έρχονται μειώσεις μισθών και συντάξεων για εκατομμύρια Έλληνες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Στην τελική ευθεία η Βρετανία για το ιστορικό δημοψήφισμα. Οι δημοσκοπήσεις, οι αναποφάσεις και τα μηνύματα από την καρδιά της Ευρώπης για τις επιπτώσεις του Brexit. Σε διαβουλεύσεις η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην ανασταλεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Τι υποστηρίζει το Υπουργείο, τι λένε οι περιφέρειες για τον κίνδυνο να χαθούν χρηματοδοτήσεις έργων. Από 1η Δεκεμβρίου τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη Φράπορ. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. Δύο νεκροί σε τροχαίο με φορτηγά. Συνελήφθη παιδόφιλο στην Αμαλιάδα. Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και για αποπλάνηση ανηλίκου. Είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για παρόμοιο αδίκημα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουνίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Με κομμένη την ανάσα, το Ηνωμένο Βασίλειο και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουν αύριο αργά τη νύχτα τα πρώτα αποτελέσματα από το δημοψήφισμα για τον Brexit. Στη μάχη ρίχνονται οι υποστηρικτές του Brexit και του Remain προκειμένου να πείσουν τους αναποφάσεις τους λίγες ώρες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η δολοφονία της Τζο Κόξ έχει βάλει φωτιά σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα και παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για ενότητα, η Βρετανική κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη πάνω σε ζητήματα όπως η ξενοφοβία, η μετανάστευση και η ανάπτυξη. Να συνδεθούμε τώρα με την καρδιά της Ευρώπης στις Βρυξέλλες και τον επικεφαλής του Europarl TV, Γιώργο Κασιμάτη. Κύριε Κασιμάτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, στην τελική ευθεία τα σενάρια πάρα πολλά, μικρή ψαλίδα στις δημοσκοπήσεις και πάρα πολλά λέγονται βεβαίως για τις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit. Επίσης, αυτή τη στιγμή υπάρχει σειρά έκτακτων συσκέψεων στις Βρυξέλλες για το τι μέλη γενέστε. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί? Ακριβώς. Αυτές τις μέρες, θα έλεγα εδώ και μια εβδομάδα, δεν υπάρχει άλλο θέμα, κυρίαρχο θέμα στις Βρυξέλλες, εκτός από το θέμα του δημοψηφίσματος στην Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό γιατί είναι γεγονός ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος, η Ευρώπη την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, δεν θα είναι η ίδια Ευρώπη. Δηλαδή θα έχει επιπτώσεις είτε το Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίσει για να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε για να φύγει. Και αυτό το λέω γιατί εάν μεν ψηφίσουν για να μείνουν, σαφώς θα πρέπει να ξεκινήσουν διαδικασίες για να εντάξουμε στις συνθήκες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τις ιδιαίτερες σχέσεις που θα έχουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν και κάποιες άλλες χώρες, θα έχουν κάποιες αξιώσεις. Mm-hmm. Ήδη υπάρχουν χώρες που λένε ότι γιατί να μην γίνει δημοψήφισμα και σε εμάς, γιατί να μην έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να εκφέρουμε την άποψή μας. Και φυσικά, αφού θα υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί να μην υπάρχει και ιδιαίτερη σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη. Άρα μπαίνουμε δηλαδή στην περίπτωση ακόμα του ναι, δηλαδή του Remain, μπαίνουμε σε μια, θα έλεγα, περίοδο λίγο αμφισβητούμενη και με πολλές αναταράξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, το ίδιο θα συμβεί και αν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου αποφασίσουν να φύγουν, εάν δηλαδή το Brexit υπερισχύσει, διότι τότε θα υπάρξει πάλι μια περίοδος διαπραγμάτευσης που εδώ την εκτιμούν ότι θα είναι το λιγότερο 2 χρόνια, για να καθοριστούν όλες οι πολιτικές, πώς θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, ποια θα είναι σε κάθε θέμα των πολιτικών, ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιες θα πρέπει να είναι οι ρήτρες οι οποίες θα πρέπει να υπάρξουν για αυτή την, θα έλεγα, αποχώρηση ενός κράτους μέλους που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, οι Βρυξέλλες πώς αντιμετωπίζουν τους υποστηρικτές του Brexit που καταλογίζουν μια ουσιαστικά έλλειψη επιχειρημάτων από τους υποστηρικτές του Remain, πέραν από τις όποιες έχουμε ακούσει έτσι προειδοποιήσεις των οικονομολόγων για το Brexit? Κοιτάξτε, οι Βρυξέλλες γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν κρατήσει σχετικά χαμηλούς τόνους. Δεν θελήσαν να μπουν ενεργά μέσα στην προεκλογική εκστρατεία και αυτό το είδαμε και χτες με την παρουσία του κυρίου Γιούγκερ, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου δεν αναφέρθηκε καθόλου σχεδόν στο Brexit.
Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει μελέτες και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναλύουν τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Αυτές οι μελέτες έχουν γίνει γνωστές και αυτό είναι το μόνο, αν θέλετε, τα τεχνοκρατικά επιχειρήματα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάθεση των ενδιαφερομένων πριν από το δημοψήφισμα. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, το Brexit κυρίως βασίζεται σε, θα έλεγα, πιο λαϊκίστικα επιχειρήματα και όχι κυρίως σε οικονομικά και τεχνοκρατικά επιχειρήματα. Μάλιστα. Τώρα, μικρή η ψαλίδα, δεν πάρα πολύ οι αναποφάσεις στη Βρετανία. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις πρώτες πρωινές μεθαύριο πια ώρες, τα ξημερώματα της Παρασκευής για το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι και εμείς το Ionian έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα, η συντακτική ομάδα, η οποία θα παρουσιαστεί και αύριο στο Brexit, στο δημοψήφισμα αυτό, στον δρόμο προς την κάλπη, που θα παρουσιαστεί αύριο στο Δελτίο Ειδήσεων και πιθανόν να έχουμε και πάλι σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Κύριε Κασιμάτη, να μας μεταφέρετε και τις εκείνη στιγμή στις εξελίξεις. Εγώ να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε όλη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Θα λειτουργεί το γραφείο, η αίθουσα τύπου. Έχουμε πάρα πολλές τηλεοράσεις από όλα τα μέρη της Ευρώπης που έχουν ζητήσει να έχουν σύνδεση με τις Βρυξέλλες. Και διότι περιμένουμε τα αποτελέσματα, όπως γνωρίζετε, πολύ νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια διάσκεψη των Προέδρων των Πολιτικών Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αμέσως μετά σύσκεψη του Προέδρου της Επιτροπής του κ. Γιούγκερ, του Προέδρου του Συμβουλίου του κ. Τούσκ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού του Κοινοβουλίου του κ. Σούλτς για μια κοινή ανακοίνωση, κοινή θέση, αν θέλετε, της Ένωσης σε σχέση με το αποτέλεσμα. Περιττό να σας πω ότι εμείς ετοιμάζουμε δύο σενάρια, Α και Β. Έχουμε δηλαδή ετοιμαστεί και για ένα αποτέλεσμα αποχώρησης και για ένα αποτέλεσμα παραμονής. Μάλιστα, λογικό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Κασιμάτη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Μήνυμα ότι η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα θεσμική αναδιοργάνωση της ήδη ελαστικής αγοράς εργασίας και όχι την πλήρη ισοπαίδωσή της, απέστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Πρωθυπουργός έκανε και σαφή αναφορά στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας, τονίζοντας ότι αποτελεί καμπανάκι για την πορεία της Ευρώπης. Νέο μήνυμα για το εργασιακό έστειλε από το Στρασβούργο Αλέξης Τσίπρας, που τόνισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια θεσμική αναδιοργάνωση της ήδη ελαστικής αγοράς εργασίας και όχι την πλήρη ισοπαίδωσή της. Η αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων σε αμοιβές που εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, η προαγωγή του δικαιώματος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, το δικαίωμα των ηλικιωμένων στην κοινωνική προστασία, το δικαίωμα στην προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, αυτές και άλλες προστατευτικές διατάξεις του αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, δεν προσδιορίζουν απλά και μόνον το ευρωπαϊκό κεκτημένο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υποδεικνύουν ταυτόχρονα και το μόνο δρόμο για τη βιώσιμη κοινή πορεία όλων μας στην Ευρώπη, λαών και κρατών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της Ολομέλειας Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο δημοψήφισμα της Γυραιάς Αλβιώνας, τονίζοντας ότι ανεξάρτητα από την ετμιγορία του Βρετανικού λαού, θα πρέπει να προβληματιστούμε για το οριακό σημείο στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι κοινή διαπίστωση πως η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση και το αυριανό δημοψήφισμα είναι ενδεικτικό της κρίσης αυτής. Παρά το γεγονός ότι κάθε φιλοευρωπαϊκή δύναμη εύχεται και δρά για την υπερίσχυση του Remain, είναι δεδομένο ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, η ζημιά για το κοινό μας μέλλον, το κοινό μας σπίτι, είναι ήδη μεγάλη. Γιατί και το Brexit, με την επιστροφή στη λογική της λαμπρής απομόνωσης, θα είναι μια εξαιρετικά συντηρητική εξέλιξη, όμως και η αποδοχή του ειδικού καθεστώτος που εξασφάλισε η Βρετανία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
εξαιρούμενη από περαιτέρω ενσωμάτωση, αποκτώντας το δικαίωμα να περιορίσει τις κοινωνικές παροχές σε Ευρωπαίους μετανάστες και διασφαλίζοντας και την ανεξαρτησία του ΣΥΡΙ του Λονδίνου. Και αυτή είναι μια συντηρητική εξέλιξη. Διαμορφώνεται με λίγα λόγια ένα ευρωπαϊκό αρνητικό προηγούμενο, είτε έτσι τ' αλλιώς. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας με τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό. Ο νέος εκλογικός νόμος που θέλει να φέρει η κυβέρνηση περιπλέκει το πολιτικό πεδίο. Όλοι προσπαθούν να κρατήσουν τα χαρτιά τους κλειστά μέχρι την έναρξη των συζητήσεων μεταξύ του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των υπολείπων κομμάτων. Μετά τις συναντήσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους πολιτικούς αρχηγούς που θα πραγματοποιηθούν αύριο και μεθαύριο, αναμένεται να ξεδιαλύνει το τοπίο σχετικά με την κυβερνητική πρόταση για τον εκλογικό νόμο. Ο Πρωθυπουργός Συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα οριστικοποιήσει τις βασικές αρχές του νέου εκλογικού νόμου που θα υιοθετήσει το κυβερνών κόμμα με βάση τις αρχές και την ιστορική του διαδρομή. Με το θολό τοπίο που έχει διαμορφωθεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τον εκλογικό νόμο, η κυβέρνηση φαίνεται να επενδύει σε εσωτερικές αντιθέσεις των κομμάτων της κεντροαριστεράς με στόχο να διαμορφωθεί τελικά μια πλειοψηφία που θα αγγίζει τους 200 βουλευτές. Στη Νέα Δημοκρατία λένε όχι στην ακυβερνησία που θα μπορούσε να οδηγήσει η απλή αναλογική. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται σταθερός στην άποψή του ότι οι επόμενες εκλογές πρέπει να γίνουν με το υπάρχον εκλογικό σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει τη θέσπιση αναλογικότερου εκλογικού νόμου και η αρχική πρόταση του κόμματος ήταν για την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών, ενώ η πρόταση Κουρουμπλή για μπόνους 27 με 30 έδρες στο πρώτο κόμμα, εάν αυτό ξεπεράσει το 40%, φαίνεται να κινείται στη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη. Στο ποτάμι προτρέπουν την κυβέρνηση να μην αντιμετωπίσει συγκυριακά το ζήτημα του εκλογικού νόμου και ξεκαθαρίζουν πως μόνο εφόσον η κυβέρνηση υιοθετήσει την πρόταση που έχουν καταθέσει από τον περασμένο Δεκέμβριο, θα υπερψηφίσουν στη Βουλή. Απλή αναλογική, κανένα μπόνους στο πρώτο κόμμα και πλαφόν εισόδου στη Βουλή είναι οι βασικές θέσεις της Ένωσης Κεντρών στο διάλογο για τον εκλογικό νόμο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Λεβέντης. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αποφασισμένο να μην ψηφίσει καμία πρόταση για εκλογικό νόμο πέραν αυτής της απλής και άδολης αναλογικής. Τώρα, βόμβα στα εργασιακά έρχεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Jean-Claude Juncker αλλά και η κοινωνική εταίρεια άνοιξαν το διάλογο, προτείνοντας ήπια λύση για τις ομαδικές απολύσεις και προεξοφλώντας τη σκληρή στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Την ίδια ώρα, τα συνδικάτα προειδοποιούν για θερμό φθινόπωρο. Άσχημα για μία ακόμα φορά τα νέα για τους εργαζόμενους, καθώς αναμένεται βόμβα στα εργασιακά αλλά και τον κατώτατο μισθό που τεινάζει στον αέρα και όλα τα επιδόματα που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, όπως γάμου, τριετιών, ανθυγινό, τέκνων και σπουδών, όπως κρύβει το συμπληρωματικό μνημόνιο που έστειλε η Τρόικα στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πάτρα, Σταυρούλα Παναγοπούλου, το κουαρτέτο θέτει θέμα ανταπεργίας και αύξηση της δυσκολίας στην προκήρυξη απεργιών, πράγμα που η κυβέρνηση απορρίπτει και θεωρεί κόκκινη γραμμή. Το συνδικαλιστικό μας όργανο, το τριτοβάθμιο όργανο ΙΕΣΕΜ, έχει καταθέσει το 2014, τον Οκτώβρη, στη Γενέβη υπό την Προεδρία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ILO, ότι απαιτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μας αντιμετωπίζουν σαν χώρα της Ευρώπης και όχι ως χώρα της Ασίας, της Αφρικής. Γιατί αυτά τα οποία ζητούν για τη χώρα μας δεν αρμόζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Παράλληλα, η κυρία Παναγοπούλου τόνισε ότι οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν καύσωνα στο μέτωπο των εργασιακών θεμάτων, καθώς έρχονται αλλαγές στο καθεστώς του ωραρίου της εργασίας, ώστε να γίνει πιο ευέλικτο. Ωστόσο, όπως η ίδια τόνισε, γίνεται απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων. Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων. Ήδη τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Βιώνουμε μεσαίωνα. Εδώ, ιδιαίτερα στο εργατικό κέντρο, δεν προλαβαίνουμε. Καθημερινά έχουμε κόσμο να απολύεται. Ανερυθρίαστα μπορώ να πω κάποιοι εργοδότες, να μην τους βάλουμε όλους φυσικά στο ίδιο τσουβάλι. Δεν σημαίνει ότι όταν λέμε εργοδότες σημαίνει ότι αυτό εννοούμε όλους τους εργοδότες. Υπάρχουν και καλοί εργοδότες οι οποίοι βοηθάνε τώρα στην κρίση και διατηρούν τη δύναμη των εργαζομένων μέσα στο χώρο εργασίας. Προσπαθούν δηλαδή όλοι μαζί να βοηθήσουν έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέσα στην κρίση. Υπάρχουν όμως και εργοδότες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και καθημερινά εδώ έχουμε τραγικές καταστάσεις, οικογένειες από τη μια στιγμή στην άλλη να βρίσκονται στο δρόμο. Η κυβέρνηση από την πλευρά της αρνείται να προχωρήσει σε μείωση μισθών και σε κατάργηση του επιδόματος γάμου και θεωρεί ότι η καλύτερη απάντηση στο πρόβλημα θα είναι επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί μέσω αυτών μπορεί να καταργηθεί το πάγωμα των τριετιών, να αποκρουστεί προσπάθεια κατάργησης του επιδόματος γάμου και να δοθούν ακόμα και αυξήσεις, εφόσον το αποφασίσουν οι κοινωνικοί εταίροι κατά τις διαπραγματεύσεις τους.
Σαρωτικές αλλαγές φέρνει η νέα φορολογία για μισθωτούς και συνταξιούχους. Με τις αλλαγές στη μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης με βάση τη νέα κλίμακα και τους συντελεστές που θα ισχύσουν, 4 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν μειώσεις, αλλά και κάποιοι λίγοι αυξήσεις στις αποδοχές τους. Για να δούμε αναλυτικά τι θα ισχύσει, μαζί μας είναι η οικονομολόγος και φοροτεχνικός Χριστίνα Μανέ. Κυρία Μανέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Έχουμε λοιπόν αρκετές αλλαγές. Να δούμε λίγο αναλυτικά τι θα ισχύσει με τη νέα φορολογική κλίμακα, ποιοι θα επιβαρυνθούν και ποιοι λίγοι θα ευνοηθούν. Η αλήθεια είναι ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο φέρνει αρκετές αλλαγές, κυρίως στους και στους συνταξιούχους. Και αυτό θα το δουν ήδη από την μισθοδοσία τους τον Ιουλίου, καθώς πια η παρακράτηση του φόρου θα είναι διαφορετική και στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερη. Η νέα κλίμακα αλλάζει και ως προς τους συντελεστές, αλλά και ως προς το ποιο θα είναι το αφορολόγητο όριο. Το αφορολόγητο όριο χαμηλώνει αρκετά και από μια έκπτωση φόρου που είχαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι της τάξης του 2.100 και πάμε σε μια έκπτωση φόρου των 1.900 ευρώ. Οπότε η πλειονότητα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα δουν μια αύξηση συνολικά στην ετήσια παρακράτηση φόρου κοντά στα 200 ευρώ. Λίγο ευνοϊκότερο είναι το πλαίσιο που προκύπτει από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, καθώς πια οι κλίμακες θα είναι κλιμακωτές και όταν θα αλλάζουμε εισοδηματικό όριο δεν θα βεβαιώνεται ο υψηλός συντελεστής για όλο μας το εισόδημα. Οπότε αυτό θα φέρει έναν εξορθολογισμό σε εισοδήματα έως 25.000 ευρώ. Στις παρακρατήσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων, επειδή η φετινή χρονιά και το νομοσχέδιο θα ισχύσει από τον Ιούλιο και μετά, για το πρώτο εξάμηνο δεν θα έχουν γίνει σωστά οι παρακρατήσεις φόρου και έκτακτης φοράς αλληλεγγύης, οπότε οι φορολογούμενοι θα το δουν πιο φουσκωμένο στο εκαθαριστικό τους. Οπότε και θα υπάρχει μείωση κάθε μήνα στα πλαίσια του τι θα εισπράττουν, αλλά και στο τέλος το εκαθαριστικό για τους περισσότερους θα είναι φουσκωμένο. Αν θέλετε να κάνουμε και μία αναφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στα νομικά πρόσωπα, και εκεί θα έχουμε έναν αυξημένο συντελεστή από το 26% στο 29% στις εταιρείες και η προκαταβολή φόρου πια από το 75% στο 100% για το σύνολο των φορολογούμενων, αλλά και στις περιπτώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών θα γίνει μια κλιμακωτή φορολόγηση ίδια με την κλίμακα αυτή των μισθωτών και των συνταξιούχων, αλλά χωρίς το αφορολόγητο όριο. Ακόμη να προσθέσουμε ότι το αφορολόγητο όριο θα χτίζεται με το νέο νομοσχέδιο για το πιστωτικό χρήμα που φαίνεται να κατατίθεται μέσα στα τέλη Ιουλίου, τόσο από αποδείξεις που έχουμε συλλέξει για το διάστημα του πρώτου εξαμένου του 2016, αλλά όσο από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μας που θα κάνουμε από τον Ιούλιο και μετά. Μάλιστα. Τώρα, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα και στα σενάρια που υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα για παράταση στις φορολογικές δηλώσεις. Μόλις 3,6 εκατομμύρια μαθαίνουμε ότι έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι ότι ο όγκος των δηλώσεων που έχει υποβληθεί ως τώρα είναι μικρός σε σχέση με το σύνολο. Υπολείπονται αρκετές φορολογικές δηλώσεις και σύμφωνα με το στατιστικό δείγμα που έχει δείξει ότι σηκώνει το TaxNet κάθε μέρα να υποβληθούν δηλώσεις, είναι περίπου 120 με 130 χιλιάδες. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε ότι θα πρέπει να υποβάλλονται 170 χιλιάδες περίπου την ημέρα, προκειμένου να μπορέσουμε να τηρήσουμε το πλαίσιο της ημερομηνίας λήξης που είναι η 30 Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά, ακούμε όλοι ότι η φορολογική διοίκηση και το Υπουργείο Οικονομικών μένει αυστηρό στην τελική ημερομηνία να παραμείνει αυτή και αν υπάρξει κάποια παράταση αυτή να είναι ολιγοήμερη και μόνο εάν προκύψει πρόβλημα από το σύστημα. Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κυρία Μανέ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια των αρχών της Αμαλιάδας βρίσκεται από χθες ένας 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα βιασμού και αποπλάνηση ανηλίκου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη στην καταγγελία που έκαναν στο τμήμα ασφαλείας Αμαλιάδας οι γονείς ενός 10χρονου κοριτσιού, το οποίο προσέγγισε ο 37χρονος χωρίς ευτυχώς να του κάνει κακό. Ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης για περίπτωση βιασμού, κρύβεται πίσω από την επίθεση σε 9χρονο κορίτσι πριν μερικές ημέρες στο κέντρο της Αμαλιάδας. Ο 37χρονος που είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής ταυτοποιήθηκε μέσα από βιντεοσκοπικό υλικό και συνελήφθη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Αμαλιάδας ύστερα από ένταλμα που εξέδωσε ο ανακριτής. Ο 37χρονος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και αποπλάνηση ανηλίκου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 10 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, το κοριτσάκι έφυγε από το χώρο που βρισκόταν με τη μητέρα του σε κεντρικό σημείο της πόλης για να μεταβεί σε δύο φίλες της σε απόσταση 50 μέτρων. Ο 37χρονος φαίνεται πως την παρακολουθούσε και στην είσοδο της δεύτερης πολυκατοικίας που μπήκε μέσα, της επιτέθηκε, την έπιασε από το κεφάλι και προσπάθησε να τη φιλήσει με τη βία. Μετά την πράξη του, και ενώ στο χώρο πλησίαζαν άλλα άτομα, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Το γεγονός καταγγέλθηκε στην αστυνομία στις 17 Ιουνίου από τους γονείς της, αλλά στοιχεία δεν υπήρχαν. Όμως εξασφαλίστηκε βιντεοσκοπικό υλικό από κάμερα στην περιοχή που εξετάστηκε προσεκτικά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην ταυτότητα του δράστη. Εντοπίστηκε και προσήχθη και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 37χρονος είχε παρελθόν συγκεκριμένο θέμα με άλλες δύο παρόμοιες περιπτώσεις, όπου για τη μία είχε εκτίσει και ποινή φυλάκισης. Οδηγήθηκε στην εισαγγελέα Μαλιάδας και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη. Τώρα, εκρηκτικός μηχανισμός εξεράγει τα ξημερώματα έξω από το αστυνομικό τμήμα στην περιοχή της Ανθούπολης στην Πάτρα. Αμέσως σήμανε συναγερμό στην τοπική αστυνομία, η οποία μέχρι ώρας, παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δεν έχει εντοπίσει το δράστη. Έξω από τα σπίτια τους πετάχτηκαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή της Ανθούπολης, καθώς εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός έξω από το πρώτο αστυνομικό τμήμα της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελείται από κάποιο μπουκάλι με έφλεκτο υλικό και κροτίδες και τοποθετήθηκε κοντά στον φωτεινό σηματοδότη στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, σχεδόν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Από την έκρηξη δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές ή κάποιος τραυματισμός, ωστόσο ο ήχος ήταν τόσο δυνατός με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της περιοχής να τρομάξουν και να βγουν έξω από τις οικίες τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροτεχνουργοί και άνδρες της ασφάλειας Πατρών. Η έκρηξη που σημειώθηκε ήταν αρκετά μεγάλη και ανησύχησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι μέχρι ώρας, παρά το ανθρωποκυνηγητό που υπήρξε, δεν έχουν εντοπίσει τον δράστη. Και να αλλάξουμε θέμα, ξεκίνησε σήμερα το διήμερο συνέδριο του Economist λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του ελληνικού προγράμματος και υπό τη σκιά του αυριανού βρετανικού δημοψηφίσματος, όπου πλέον έχουν στραφεί όλα τα βλέμματα. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Να συνδεθούμε με το Λαγονίση και την αίθουσα του συνεδρίου να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Επιθετικής επαιτίας και αντιευρωπαϊκής συμπεριφοράς τελικά συγκρούστηκε με την πραγματικότητα. Αναγκάστηκε να συνομολογήσει το αχρίαστο τρίτο μνημόνιο τριετούς διάρκειας. Στο ενδιάμεσο όμως προκάλεσε μια κολοσσία ζημιά στην ελληνική οικονομία. Συνολικά η χώρα γύρισε τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω. Όμως το ξέρουμε πολύ καλά, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Ο χαμένος χρόνος δυστυχώς κοστίζει. Πόσο κοστίζει για την ακρίβεια? 21 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένο ΑΕΠ για τη διετία 2015-16. Κοστίζει χαμένες επενδύσεις, χαμένες θέσεις εργασίας. Ο λογαριασμός που πληρώνουμε σήμερα είναι ο λογαριασμός ενός ποδηλάτη, ο οποίος πολύ απλά σταμάτησε να ποδηλατεί στον ανήφορο. Μιας οικονομίας η οποία πρακτικά σταμάτησε να δουλεύει και βούλιαξε πάλι στην ύφεση. Με αποτέλεσμα να γιγαντωθούν ξανά τα γνωστά συναφή προβλήματα αυτού του ιδιότυπου φαύλου κύκλου. Μη δυνατότητας εξυπηρέτησης χρέους, πρόσθετων μέτρων, απώλεια πρόσβασης της αγοράς και τελικά έλλειψης ρευστότητας για την πραγματική οικονομία. Η μεγαλύτερη όμως ζημιά η οποία έγινε αυτούς τους 18 μήνες είναι ο κλονισμός στην εμπιστοσύνη πολιτών και επενδυτών στις πραγματικές προοπτικές της χώρας. Η απώλεια αυτής της αξιοπιστίας κάνει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να διανύσουμε ακόμα πιο ανηφορικό, διότι δυστυχώς η ζημιά δεν περιορίζεται μόνο σε όσα συνέβησαν, αλλά επεκτείνεται και στις πολιτικές οι οποίες συμφωνήθηκαν. Η ζημιά δεν αφορά μόνο το παρελθόν, δυστυχώς αφορά και το μέλλον. Το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, το οποίο επελέγει με επιμονή της κυβέρνησης, αλλά το οποίο δέχτηκαν και οι θεσμοί, βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση κάθε είδος φόρου. Φόρου στην κατανάλωση, φόρου στα εισοδήματα, φόρου στην περιουσία. Και εδώ θα χρειαστεί να πω και μερικά λόγια που πιθανώς να δυσαρεστήσουν τους εταίρους φίλους μας.
Τώρα, να μείνουμε στις πολιτικές εξελίξεις και να καλησπέρισουμε τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του νομού Αχαΐας. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσανιώτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα της ομιλίας του κύριου Μητσοτάκη, όμως μιας και βλέπαμε λίγο νωρίτερα το ρεπορτάζ για τις αλλαγές στα εργασιακά, θα ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σας που δεν πάει καλά, τι είναι αυτό που στραβώνει και εν τέλει έρχονται και άλλα μέτρα στον ελληνικό λαό? Κοιτάξτε, όταν αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, καλό είναι ο κόσμος να φοβάται. Αυτό έχει δείξει το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Όταν διαπραγματεύεται, συνήθως κάτι κακό συμβαίνει. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μεταθέτει συνεχώς το πρόβλημα για το μέλλον. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Τώρα ξεκινάει μια συζήτηση που ελπίζω να γίνω Μάρτης κακός, θα σέρνεται για αρκετούς μήνες. Και στο τέλος, το παραένα, θα κλείσει με κάτι κακό για τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Αυτό μας έχει δείξει 1,5 χρόνο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, να δούμε λίγο και τι γίνεται με τον εκλογικό νόμο. Ξεκινούν οι συζητήσεις και των πολιτικών αρχηγών. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένη. Γιατί όμως να μείνει ως αγητό σύστημα όπως είναι μέχρι και τις επόμενες εκλογές? Να ξεκινήσουμε με κάτι που είναι πάρα πολύ απλό. Το πρόβλημα του κόσμου είναι ότι κλείνουν τα μαγαζιά τους. Το πρόβλημα του κόσμου είναι ότι η ανεργία μεγαλώνει. Το πρόβλημα του κόσμου είναι ότι μειώνεται το εισόδημά του. Σε αυτά τα προβλήματα ο πολιτικός κόσμος πρέπει να δώσει άμεσα την απάντηση, έτσι ώστε να βγούμε από την κρίση. Το να κουβεντιάζουμε με ποια διαδικασία θα γίνουν εκλογές σε 1 ή 2 χρόνια ή σε 1 μήνα, πραγματικά νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι στον πολίτη σήμερα. Αυτό που σίγουρα δεν λείπει επίσης από την πολιτική ζωή της χώρας είναι ο πλουραλισμός. 8 κόμματα έχει βουλή. Ναι, αλλά... Άρα από πλουραλισμό δεν πάσχουμε. Από αυτό που πάσχουμε είναι οι κυβερνήσεις μέσω ενός σταθερού συστήματος να κυβερνούν για 4 χρόνια. Να μην πέφτουμε τερτύπια, γιατί μην ξεχνάμε, λέμε συνεχώς για τον κύριο Τσίπρα και για τον κύριο Καμένο, αλλά ξεχνάμε τον Μοιραίο. Και ο Μοιραίος είναι ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή λέει ότι η κυβέρνηση είναι καλή, ο κύριος Κουβέλης. Μάλιστα, είναι σαφή τα όσα μας λέτε, αλλά απαιτείται αλλαγή ή όχι του εκλογικού νόμου? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μείζον πρόβλημα ο εκλογικός νόμος. Καλό θα είναι σε μια ευρύτερη συζήτηση για αλλαγές να μπει, αλλά το εκλογικός νόμος για μένα είναι προσανατολισμός. Είναι επικοινωνιακό ισοδύναμο της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να βρει οικονομικά ισοδύναμα και επενδύει στην προπαγάνδα. Μάλιστα. Κύριε Κατσανιώτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δείτε σε λίγο. Σε διαβουλεύσεις η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην ανασταλεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Τι υποστηρίζει το Υπουργείο? Τι λένε οι περιφέρειες για τον κίνδυνο να χαθούν χρηματοδοτήσεις έργων? Από 1η Δεκεμβρίου τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια στη Φράπορ. Τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. 2 νεκροί σε τροχαίο με φορτηγά. Παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιον. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Με στόχο να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα αλλά και να βελτιωθεί η κατάσταση στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του νομού Ηλίας, η Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό θα πραγματοποιήσει δεκάδες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία. Παρεμβάσεις σε 118 επικίνδυνα σημεία του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Ηλίας θα πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία με την Εγνατία Οδός ΑΕ. Η τελευταία έχει εκπονήσει μελέτες σχεδόν για το σύνολο των δρόμων του νομού, όπως και για τους περισσότερους νομούς της χώρας, και με την κατάλληλη χρηματοδότηση θα επουλώσει όλες εκείνες τις ανοιχτές πληγές των δρόμων που σε πολλές περιπτώσεις έχουν κοστίσει εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές τα τελευταία χρόνια. Χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας και στο γραφείο του την Περιφερειάρχη Γιώργου Γεωργιόπουλου για να συζητηθούν μεταξύ των στελεχών των τεχνικών υπηρεσιών της Εγνατίας Οδού και της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας τα δεδομένα που αφορούν στις μελέτες που έχουν γίνει και που αντιστοιχούν σε 118 επικίνδυνα σημεία, με τις παρεμβάσεις να προβλέπονται για 40 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου του νομού.
Το μεγάλο ζητούμενο για την Ηλία, όπως πιστεύω και για όλη τη χώρα πολλές φορές, και για τους δρόμους μας και για τα συγκοινωνιακά μας έργα, είναι οι έτοιμες μελέτες. Η Εγνατία μας παρέχει αυτό το προνόμιο. Και θέλαμε εξ αρχής να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη, αυτήν την ευκαιρία. Συμφωνήσαμε τότε ότι θα πρέπει να επισκεφτεί και κλιμακιώτους και ο κύριος πρόεδρος μας κάνει αυτή τη τιμή την Ηλία, προκειμένου και το τεχνικό μας προσωπικό και τα στελέχη μας των διευθύνσεων τεχνικών έργων, τόσο της έδρας όσο και της περιφερειακής ενότητας Ηλίας, να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να παρακολουθήσουν τον τρόπο και την μέθοδο με την οποία εκπονήθηκαν αυτές οι μελέτες. Η Εγνατία Οδός έχει κάνει μια σειρά από μελέτες. Έχει μελετήσει σχεδόν το σύνολο του εθνικού και επαρχιακού δικτύου του νομού Ηλίας. Έχουμε κάνει μελέτες που αφορούν 118 σημεία τα οποία έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μειωμένη οδική ασφάλεια. Και μέσα από τις μελέτες θα παρέμβουμε σε περίπου 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Ο κ. Γεωργιόπουλος άδραξε την ευκαιρία που δίνει η διοίκηση της Εγνατίας Οδού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και με πόρους που μπορούν να αντιληφθούν από το ΕΣΠΑ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μετέβη προμηνώς στη Θεσσαλονίκη και είχε μια πρώτη επαφή με τον πρόεδρο της Εγνατίας, Απόστολο Αντωνούδη. Χθες ο κύριος Αντωνούδης και τα στελέχη της Εγνατίας Οδού ήρθαν στην Ηλία για να παρουσιάσουν τις μελέτες αυτές και να εξετάσουν επιτάπητος τη συνεργασία που θα έχουν οι δύο πλευρές. Και από την Ηλία να πάμε στην Αχαΐα, αφού σε αποκλεισμό του λιμανιού θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας για το θέμα της διεκδίκησης του θαλασσίου μετόπου. Σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, αποφάσισαν να προχωρήσουν με δυναμικές κινητοποιήσεις μετά την άρνηση δια της σιωπής του Πρωθυπουργού για συνάντηση με τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Κινητοποιήσεις προετοιμάζει η Δημοτική Αρχή Πάτρας μετά την μη επίτευξη συμφωνίας με την κυβέρνηση για την οριστική παραχώρηση του παραλιακού μετόπου. Ο Δήμαρχος Πατρέων συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, προκειμένου να συζητήσουν για την μορφή των κινητοποιήσεων. Να ξεκινήσουμε κινητοποιήσεις. Θα καλέσουμε επομένως τον πατραϊκό λαό να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, να πάρει μέρος σε αυτές τις κινητοποιήσεις τις οποίες θα γίνουν και οι οποίες θα αποσκοπούν στο να κάνουν για μια ακόμα φορά και με μεγαλύτερη ένταση κατανοητό στους κυβερνώντες ότι δεν έχουμε περιθώρια να περιμένουμε άλλο, ότι αυτό ανήκει στον πατραϊκό λαό. Υπάρχει το νέο λιμάνι το οποίο λειτουργεί και η λιμενική δραστηριότητα γίνεται σε εκείνο το χώρο. Ο υπόλοιπος χώρος μας ανήκει. Δεν το θέλουμε μόνο να λύσουμε τυπικό ζήτημα, είναι ουσιαστικό το θέμα, γιατί θέλουμε να το εντάξουμε σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Θέλουμε δηλαδή να χρηματοδοτηθεί το έργο και να αναπλαστεί ο χώρος όπως τον επιθυμούμε όλοι. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Σύμφωνα με τον Κώστα Πελετίδη, η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι το θαλάσσιο μέτωπο ανήκει στους πατρινούς και πως πρέπει να γίνει άμεσα η παραχώρησή του προκειμένου να ξεκινήσουν εργασίες ανάπλασης και να ενταχθεί σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη πλέον από εδώ και πέρα, γιατί δώσαμε τόσο χρόνο που θα μπορούσαμε να ικανοποιήσουν το αίτημα του πατραϊκού λαού. Ο χρόνος ήταν ατελείωτος. Από εκεί και πέρα εμείς δεν έχουμε άλλο όπλο παρά να καταστήσουμε σαφές σαν πόλη, σαν κάτοικοι, ότι αυτός ο χώρος πρέπει, όχι μόνο μας ανήκει, αλλά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της ανάπλασής του. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Στην απόφαση του Δημάρχου για δυναμικές κινήσεις συνέβαλε και η άρνηση δια της σιωπής του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να ανταποκριθεί στο αίτημα για συνάντηση μαζί του για το κρίσιμο αυτό θέμα της Πάτρας. Και να περάσουμε σε μια ευχάριστη είδηση. Σημαντική αύξηση στις αφίξεις τουριστών στα Επτάνησα καταγράφηκαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πρωταγωνίστρια και κορυφαίος προορισμός, η Ζάκυνθος. Την ελπίδα ότι έρχονται καλύτερες ημέρες καταγράφει η τουριστική κίνηση στους νησιωτικούς προορισμούς του Ιωνίου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε όλα τα λιμάνια των Επτανήσων η κίνηση ήταν σημαντικά αυξημένη, φέρνοντας αισιοδοξία σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίοι βίωσαν μία από τις χειρότερες ενάρξεις τουριστικής περίοδου των τελευταίων ετών. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αποτελεί η περίπτωση της Ζακύνθου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρχείου του νησιού, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έφτασαν στη Ζάκυνθο από το λιμάνι της Κυλλίνης 2.559 επιβάτες περισσότεροι από το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών που έχει καταγραφεί τα τελευταία 9 χρόνια, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση.
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το τρίμερο που μας πέρασε έφτασαν στη Ζάκυνθο 10.021 επιβάτες και 2.119 επιβατικά αυτοκίνητα, με την κίνηση να κορυφώνεται το Σάββατο. Η κίνηση το 2015, την αντίστοιχη περίοδο του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος, ήταν σημαντικά μειωμένη. Πιο συγκεκριμένα, αποβιβάστηκαν μόλις 7.462 επιβάτες και 1.391 επιβατικά οχήματα. Η αμέσως καλύτερη χρονιά ήταν το 2013, όπου το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κατέφτασαν στο λιμάνι της Ζακύνθου 9.811 επιβάτες και 1.820 επιβατικά οχήματα. Χειρότερη χρονιά της κρίσης αποδείχθηκε το 2010, με μόλις 5.532 επισκέπτες και 1.024 οχήματα. Ανάλογη αύξηση παρουσίασε και η κίνηση στα ΚΤΕΛ, με τους περισσότερους επιβάτες να προέρχονται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα και την Πάτρα. Οι επισκέπτες θέλησαν να περάσουν ένα ξεχωριστό τρίμηνο στο νησί της Ζακύνθου ή να δουν συγγενείς και φίλους. Οι φετινοί αριθμοί γέννησαν αισιοδοξία στους επιχειρηματίες του τουρισμού που θέλουν να δουν ένα μέλλον πιο φωτεινό. Στην αύξηση αυτή, ωστόσο, σημαντικό ρόλο έπαιξε και η διοργάνωση στο νησί του δρόμενου της Γκιόστρας, που παρουσιάζει τεράστιο πανεπτανησιακό και πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον με αρκετές διεθνείς συμμετοχές. Και να αλλάξουμε θέμα, η Fraport πρόκειται να αναλάβει τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων την 1η Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία θα καταβάλει και το εφάπαξ τίμημα του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της εταιρείας, Στέφαν Σούλτε. Ως επιτυχημένη κίνηση που κεφαλαιοποιεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η Ελλάδα, χαρακτήρισε κατά την ομιλία του στην ετήσια συνέλευση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fraport, Στέφαν Σούλτσε, το έργο αξιοποίησης ύψους 1,23 δισευρώ των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Η επένδυση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, όπως είπε, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, καθώς η Fraport πρόκειται να προωθήσει την Ελλάδα ως παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Στη διάρκεια των ομιλιών του, ο Στέφαν Σούλτε παρουσίασε το έργο παραχώρησης για την διαχείριση, λειτουργία και ανάπτυξη των 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, καθώς και τη συνολική επένδυση της Fraport Greece, αναφερόμενους στους λόγους που οδήγησαν στην επένδυση. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Γιατί επενδύουμε στην Ελλάδα? Διότι η Ελλάδα είναι όμορφη χώρα. Πιστεύουμε στο μέλλον της Ελλάδας, στα δυνατά σημεία της χώρας». Ακόμη περιέγραψε την τωρινή κατάσταση και τις ελλείψεις στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, στις υποδομές και στη λειτουργία, και παρουσίασε τα έργα κατασκευής και τις βελτιώσεις που έχουν προγραμματιστεί και θα υλοποιηθούν από την Fraport Greece, υπογραμμίζοντας ότι τα οικονομικά ωφέλη από την σωστή διαχείριση των αεροδρομίων μπορεί να είναι εντυπωσιακά. Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Fraport επεσήμανε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και σε άλλους τομείς της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η Fraport Greece προωθεί την ανάθεση συμβάσεων και έργων σε τοπικό επίπεδο με στόχο την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Σε γενικές γραμμές, ο κύριος όγκος εργασιών προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με τον κύριο Σούλτε, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η μεταβίβαση της λειτουργίας των αεροδρομίων θα είναι δυνατόν να ξεκινήσει στο τέλος του 2016. Ο κύριος Σούλτε τέλος υπογράμμισε για ακόμη μια φορά την δέσμευση της Fraport Greece για την υλοποίηση ενός εποφελούς έργου για όλους, για την Ελλάδα και για τους Έλληνες πολίτες, τον τουριστικό κλάδο και την οικονομία γενικότερα, τους τουρίστες από όλο τον κόσμο και όλους όσους χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια. Ενδεχόμενο πάγωμα των πληρωμών από το ΕΣΠΑ για τα προγράμματα του 2014-2020 εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς μετά από έρευνα στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού προέκυψε ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις στην ανάθεση δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα, σε εσωτερικό γράμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύει η εφημερίδα New Europe, αναφέρεται μεν ξεκάθαρα ότι οι ελληνικές αρχές θα εξετάσουν στις 21 Ιουλίου την υπόθεση, αλλά διευκρινίζεται ότι έχουν ήδη εντοπίσει τις εταιρείες που συμμετέχουν στο καρτέλ, οι οποίες δεν είναι άλλες από τις βασικές ελληνικές κατασκευαστικές και τις μεγάλες ξένες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Να καλησπερίσουμε τώρα τον Περιφερειάρχη Ιωνίσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Κύριε Γαλιατσάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το τελευταίο θέμα, αν και φαντάζομαι ότι παρακολουθήσατε και τα όσα είδαμε λίγο νωρίτερα για τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ενημέρωση επίσημα στην περιφέρεια για το τι θα γίνει τελικά με το ΕΣΠΑ. Κινδυνεύουν έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα να μην τελικά υλοποιηθούν ή να παγώσουν? Εντάξει, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα άμεσου κινδύνου για οτιδήποτε. Αυτό το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας είναι
ένα μεγάλο πρόβλημα στην διαχείριση των δημοσίων έργων. Όπως φαίνεται ότι είχε παρουσιαστεί δεκαετίες τώρα και έχει να κάνει με την ύπαρξη καρτέλ στην παραλαβή και διαχείριση των δημοσίων έργων, ιδιαίτερα των έργων μεγάλης κλίμακας, και φυσικά έχει να κάνει και με το πώς οι δημόσιες αρχές ανταγωνισμού και γενικώς αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες έπρεπε να λειτουργούν με ελεκτικό τρόπο προκειμένου να διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον και την καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο κίνδυνο, γιατί αυτό το θέμα έτσι καλύτερα το αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική δικαιοσύνη και οι αντίστοιχες αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε εμείς είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαφυλάσσεται η νομιμότητα των διαδικασιών που έχουν να κάνουν και με την υπογραφή των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και με την εκτέλεσή τους και την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στο θέμα των αεροδρομίων. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για το τι τελικά θα γίνει και με τα υπόλοιπα αεροδρόμια πέρα από τα 14 περιφερειακά, τα οποία θα περάσουν στο ΤΑΙΠΕΔ. Υπάρχει αναστάτωση στον ξενοδοχειακό κλάδο για το τι μελιγενέστε. Ακούσαμε και το τι είπε ο κύριος Σούλτε λίγο νωρίτερα για τα 14 περιφερειακά, τα οποία βεβαίως αφορούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Ποια είναι η εκτίμησή σας μέχρι την 1η Δεκέμβρη ουσιαστικά? Η κατάσταση μένει ως έχει? Ασφαλώς. Κοιτάξτε, έχουμε εκθέσει και άλλη φορά τις απόψεις μας. Εμείς δεν διαφοροποιούμε τη βασική μας αντίληψη για το γεγονός ότι αυτή η παραχώρηση κατά τη γνώμη μας συγκεντρώνει πλήθος αρνητικών σημείων, τα οποία εάν υλοποιηθούν και εάν προχωρήσουν κατά το πώς τα έχουμε αναλύσει και περιγράψει, αυτό δεν θα σημαίνει καλές μέρες για την τοπική οικονομία και κυρίως για την τουριστική οικονομία της περιοχής μας. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που κάνει η ίδια η εταιρεία αυτή την περίοδο να καταδείξει ότι θα διαθέσει τις δυνάμεις της για αναπτυξιακή προοπτική και για επενδύσεις, αλλά αυτό, επιτρέψτε μου να πω, ότι σε βασικές γραμμές αντιβαίνει με όσα έχουν καταγραφεί στην ίδια την σύμβαση που έχουμε αποκαλύψει στο παρελθόν, και οι φόβοι οι οποίοι εκφράζονται όσο πλησιάζει ο καιρός, τόσο από τα πιο αρμόδια χείλη των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά και με τις εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές τις αεροπορικές του χαμηλού κόστου, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει και το προηγούμενο διάστημα, συγκλίνουν στο ότι πρέπει να έχουμε να κρατάμε μικρό καλάθι σε σχέση με αυτές τις διακήρυξεις. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε αρνητικοί σε αυτή την εξέλιξη, είμαστε επιφυλακτικοί για όσα ακούγονται και φυσικά πρέπει να πούμε ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνεται αυτή την περίοδο σε όλα τα αεροδρόμια της περιοχής μας, και αυτό απευθύνεται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι μια προσπάθεια που πρέπει να επιτρέπει στα αεροδρόμια να λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι εν ώψη αυτής της παραχώρησης να του στερεί την δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Καλιατσάτε, θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τα όσα είπε ο κύριος Κουρουμπλής και την επαναθεσμοποίηση του Καλλικράτη. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε αυτό το χάρτη που εξετάζει έτσι, η κυβέρνηση, αυτό το νομοσχέδιο. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων δεν θα έχει την ίδια μορφή, με βάση τουλάχιστον την πρόταση της κυβέρνησης. Αντιθέτως, σχηματίζεται μια περιφέρεια στην οποία περιλαμβάνεται και η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα. Ένα πρώτο σχόλιο σε αυτή την είδηση. Πού τα βρήκατε αυτά? Είναι τελευταία ενημέρωση από διάφορα έγκυρα site σε συνέντευξη που ανέφερε ο κύριος Κουρουμπλής σήμερα, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, και έχει και από την αυτοδιοίκηση.gr αναδημοσιευτεί. Ναι, μόνο που επιτρέψουμε να πω ότι γίνεται μια παρεξήγηση, διότι απλώς κυκλοφορεί ο χάρτης που δείχνει τις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις. Mm-hmm. Σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος ανήκουν στην ίδια αποκεντρωμένη διοίκηση που έχει εδώ την Πάτρα. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και θα ισχύει και προφανώς και στο μέλλον, εφόσον διατηρηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Καμιά αναφορά δεν έχει γίνει από κανέναν. Για τις ελληνικές περιφέρειες.
για τις ελληνικές περιφέρειες και θα συμβούλευα, επειδή είδα και άλλα δημοσιεύματα σήμερα στο απόγευμα στον τύπο της περιοχής μας, να μην γινόμαστε μάτες κακών. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να αλλάξουν τα όρια της περιφέρειας Ιωνιονίζων και από ό,τι γνωρίζω και καμιάς περιφέρειας, εκτός ίσως από τις περιπτώσεις εκείνες που κάποιες περιφέρειες μπορεί να θέλουν να αλλάξουν τα δικά τους όρια. Δεν έχω όμως αντιληφθεί μέχρι τώρα να υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Κατά συνέπεια, ο Καλλικράτης και οι τροποποιήσεις που έχουν να γίνουν για τον Καλλικράτη δεν αναφέρονται στα γεωγραφικά όρια των περιφερειών. Κυρίως οι αλλαγές στο Καλλικράτη έχουν να κάνουν με τα θεσμικά ζητήματα, τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, το προσωπικό της αυτοδιοίκησης, τα αρμοδιότητες, τον έλεγχο της αυτοδιοίκησης, το πώς θα γίνεται ο έλεγχος των αποφάσεων και φυσικά έχει τεθεί και ένα ζήτημα από ορισμένες περιοχές για το χωροταξικό, όμως του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων σε ορισμένα μεγάλα νησιά. Κατηγορηματικά λοιπόν λέω ότι δεν υπάρχει ζήτημα τροποποίησης της εικόνας της περιφέρειας Ιωνιονίζου. Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και από μένα. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο κατά των ναρκωτικών, ενώνουν τις δυνάμεις με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών θα πραγματοποιηθούν στις 23, 24 και 25 Ιουνίου στην πλατεία Γεωργίου από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο κατά των ναρκωτικών Πάτρας. Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων, Ελένη Μπυρλή, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε με φορείς της περιοχής προκειμένου να συμβάλλουν όλοι στο θέμα της τοξικομανίας, να αναδείξουν το πρόβλημα και να εμποδίσουν την εξάπλωσή του. Καταφέραμε περισσότερα παιδιά από πέρυσι να φοιτήσουν στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου με σκοπό την εκπαιδευτική τους ενίσχυση προκειμένου να μην παρατήσουν το σχολείο. Από 251 παιδιά που ήταν πέρυσι στο κοινωνικό φροντιστήριο, φέτος φοίτησαν 312, δηλαδή περίπου 60 παιδιά παραπάνω. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στον αθλητικό χώρο του Παπελοποννησιακού με συμμετοχή περίπου 1.100 ανθρώπων, κυρίως νέων. Δίνονται υποτροφίες σε απεξαρτημένους στο Δημοτικό Οδείο και στο Εικαστικό Εργαστήρι. Έγινε παρέμβαση στο καρναβάλι και με προπαγάνδα, με πανό δηλαδή που αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού στο κέντρο της πόλης, αλλά και με σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με φορείς, προκειμένου να καταφέρουμε στο μέτρο του δυνατού να μειώσουμε τη χρήση του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών Πάτρας, Χρήστο Γκρεκιώτη, η νομιμοποίηση της χρήσης της μίας ή της άλλης ψυχότροπης ουσίας δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αντίθετα, θα το οξύνει, αφού μέσα από αυτήν νομιμοποιείται ένας τέτοιος τρόπος ζωής. Πραγματοποιήσαμε πανελλαδικά πάνω από 200 εκδηλώσεις. Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε με γονείς, με παιδιά στα γυμνάσια και λύκεια. Ακούσαμε τους προβληματισμούς τους, αφουγκραστήκαμε τις αγωνίες τους, πήραμε και εμείς καινούργια μηνύματα που θα μας διευκολύνουν στο να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματική αυτή μας την καμπάνια και τη χρονιά που έρχεται. Στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών θα συμμετέχουν χορευτικά του Δήμου, μουσικά σχήματα χοροδιών καθώς και η μπάντα του Δήμου, όπου μαζί με τους φορείς θα περπατήσει στους δρόμους της Πάτρας, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό. Σύμμαχος της ανάπτυξης της Κοιλάδος του Αχελώου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, δήλωσε πως η Ευρώπη στηρίζει την ανάπτυξη της περιοχής με νέα εργαλεία συνοχής και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες πληθαίνουν σταδιακά στην Κοιλάδα του Αχελώου και μετατρέπουν τις περιφερειακές δυσκολίες και τις φυσικές δυνατότητες σε ευκαιρίες. Ο Γιώργος Στασινός, με τη σύγχρονη μονάδα πέλετ που δημιούργησε, αξιοποιεί την ξυλία της περιοχής χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον. Τις πιο πολλές πρώτες ύλες τις παίρνουμε εδώ από την περιοχή. Από δήμους και κοινότητες που βγαίνουν δημοπρασίες. Και από τις γύρω περιοχές. Ο συνονόματός του, επίσης Γιώργος Στασινός, επιχειρηματίας στον τομέα του τουρισμού, επέκρινε τη μονάδα του με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κοιλάδα το Αχελώου είναι μια περιοχή η οποία αξίζει τον κόπο για επισκέπτες. Παλιότερα είχαμε εσωτερικό τουρισμό και ελπίζω. Είχε σπάσει τα 2-3 τελευταία χρόνια και ελπίζω από φέτος ή του χρόνου να αυξηθεί, ας πούμε, εδώ για την περιοχή μας. Ο συνδυασμός ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με πρόσφορες επενδυτικές ιδέες αλλάζει σταδιακά την οικονομική γεωγραφία μιας περιοχής που στο παρελθόν βρισκόταν αποκλεισμένη από τέτοιες ευκαιρίες. Αυτή η διαδικασία αποτελεί κίνητρο για τους νέους να επιστρέψουν με πρωτότυπες ιδέες όπως αυτή του σχολαρχείου που αναπαλαιώνεται και μετατρέπεται σε παραδοσιακό καφενείο και κέντρο προβολής τοπικών προϊόντων.
Αυτό είναι ένα στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Αποστόλης Παπαδημητρίου και η σύζυγός του Εύη. Η προσπάθεια για ανάπτυξη στην Κοιλάδα στηρίζεται και από προσωπικότητες όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σούλτς, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Χρήστος Τηλιανίδης και ο Έλληνας Ευρωβουλευτής Μίλτος Κύρκος. Αγαπητοί φίλοι της Κοιλάδας του Αχελλού, Europe supports you and with better and more efficient use of all available and new tools for cohesion, sustainable regional development and smart and inclusive policies, we will face the common challenges together. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως γνωστόν, στηρίζει τις ορεινές περιοχές της Ευρώπης, όπως την Κοιλάδα του Αχελλού. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για τη διατήρηση και δημιουργία νέων μικρών επιχειρήσεων, όπως και τη διατήρηση μικρών και μεσαίων ορεινών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, γιατί αυτές αποτελούν πηγή απασχόλησης, αλλά ταυτόχρονα παράγουν και ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα, που φυσικά όμως έχουν μεγαλύτερο κόστος. Πρέπει επίσης σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι η Κοιλάδα του Αχελλού, να δοθεί μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη του θρησκευτικού και πολιτισμικού τουρισμού. Την επιχειρηματικότητα βοηθά επίσης πολύ η δημιουργία ή η ολοκλήρωση έργων υποδομών, όπως η αναπαλαίωση των κελιών της Μονής Έλτσου ή η παράδοση του παραποτάμιου άξονα Μιλιανών Μεσοπύργου. Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς δηλώνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος θα τονώσει καταρχήν την τοπική οικονομία και θα συνδέσει τις περιοχές της Άρτας με τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Τολοκαρνανίας. Η ζωή μπορεί να είναι ένα ήρεμο και μακρύ ποτάμι, στον Αχελλό όμως υπάρχουν και εποχές μορμητικά νερά. Αυτά είναι αποφασισμένοι να τα αντιμετωπίσουν οι νέοι επιχειρηματίες με μεθοδικότητα και καινοτομία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το δρέπανο Αχαΐας, όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά. Εκεί είναι ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το δρέπανο Πατρών. Κοντά στο εργοστάσιο Τιτάν βρισκόμαστε. Είναι κοντά μας και ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού, ο κύριος Νίκος Ρουμελιώτης, για να μας πει έτσι τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τη φωτιά. Το ευτύχημα είναι, Γεωργία, να πούμε ότι αυτή την ώρα οι πυροσβέστες, η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που έφτασε στο σημείο, κατάφερε να μαζέψει την φωτιά παρά τους ισχυρούς άνεμους που πνέαν στην περιοχή. Κύριε Ρουμελιώτη, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, έτσι. Πράγματι μεγάλη δύναμη, 11 οχήματα πυροσβεστικά και δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος κατέφεραν αμέσως στο σημείο. Υπήρχαν ισχυροί άνεμοι και υπήρχε γρήγορη εξάπλωση. Ευτυχώς όμως τέθηκε υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και γίνεται η πλήρη κατάσταση. Από τι ξεκίνησε η φωτιά, έχουμε κάποια στοιχεία? Αυτή τη στιγμή κάνει ενέργειες το ανακριτικό της υπηρεσίας μας, διεξάγει την προανάκριση αυτή τη στιγμή. Πάντως ήταν δεύτερη φωτιά μέσα στην ημέρα για την περιοχή μας. Έτσι είχαμε και μια άλλη μικρότερη στην περιοχή του Περσίδου. Πράγματι, στο κάτω Καστρίτσι νωρίτερα το απόγευμα είχαμε μια πυρκαγιά σε πρανές οδού, όμως κατασβέστηκε αμέσως πριν καν πάρει διαστάσεις. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νίκο Γεωργία, ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο νομό Αχαΐας. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί και οι συνθήκες είναι δύσκολες και το σήμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα το όλο θέμα και να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να μείνουμε όμως στην Πάτρα, που θα διεξαχθεί φέτος το 16ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο, όπου αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 300 επιστήμονες από όλη την Ελλάδα. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Περισσότεροι από 300 επιστήμονες από όλη την Ελλάδα αναμένεται να βρεθούν στην πόλη της Πάτρας τις επόμενες ημέρες, καθώς θα διεξαχθεί το 16ο Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο. Πρόκειται για περιφερειακό συνέδριο που διοργανώνεται από τους 7 συλλόγους της Πελοποννήσου και τους 2 της Ετωλοκαρνανίας. Έχουμε ετοιμάσει ένα συνέδριο το οποίο θεωρούμε ότι θα ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες των συναδέλφων. Είναι εστιασμένο σε ενδιαφέροντα κλινικά θέματα και διανθισμένο από παράπλευρες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Ήδη από την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε φτάσει με τελευταία ενημέρωση που είχαμε 180 εγγραφές, οπότε αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε πάνω από 200 με 250 άτομα. Στις καινοτομίες του συνεδρίου περιλαμβάνονται 6 πρακτικά σεμινάρια υψηλού κλινικού ενδιαφέροντος και ύπαρξη διακριτής θεματικής ενότητας αφιερωμένη στην οικολογία και τη σχέση της με την οδοντιατρική. Έχουμε ελεύθερες ανακοινώσεις που συμμετέχουν οι συνάδελφοι που επιθυμούσαν να παρουσιάσουν στο συνέδριο την εργασία τους και έχουμε και επιτύχεις επιδείξεις πόστερ. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, σφαιρικά δομημένο,
που να ικανοποιήσει τον, κυρίως τον Γενικό Οδοντίατρο που στην καθημερινότητά του αντιμετωπίζει θέματα κυρίως επαναρθωτικής οδοντιατρικής, προσθετικής αποκατάστασης, κλασικής και εμφυτευμάτων. Στο πολιτιστικό σκέλος του συνεδρίου προσφέρεται μεταξύ άλλων ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης και ομιλία ιστορικού ενδιαφέροντος με θέμα ιστορία και γνωριμία της Πάτρας ανά τους αιώνες μέσα από διαφάνειες από την αρχαιολόγο και ιστορικό Γιώτα Καΐκα Μαντανίκα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατηθεί το επίπεδο του Έλληνα οδοντιάτρου μέσα στη δύσκολη συγκυρία με την υπερφορολόγηση του, με τα ζητήματα της ασφαλιστικής του, ασφαλιστικά του προβλήματα. Να κρατηθεί σε ένα τέτοιο επίπεδο που να είναι αυτό που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Εισάξιο και ίσως να σου πω στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στις 24, 25 και 26 Ιουνίου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Να περάσουμε σε μια τραγική είδηση. Μια ασύλληπτη τραγωδία εκτελήχθηκε στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου. Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από σφοδρή σύγκρουση φορτηγών. Η συνάδελφος Εύα Στρατή έχει περισσότερες πληροφορίες. Εύα, καλησπέρα. Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δύο νέοι άνθρωποι είναι ο απολογισμός του θανατηφόρου τροχαίου που συνέβη σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών κοντά στο Δερβαίνι. Πρόκειται για τον 34χρονο Αντώνη Μαξούλια και τον 42χρονο Δημήτρη Πολυδερόπουλο. Και οι δύο να πούμε ότι ήταν από την περιοχή της Πάτρας και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες εργάζονταν και στην ίδια εταιρεία. Όσον αφορά τώρα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος, σύμφωνα με την αστυνομία, το ένα φορτηγό έπαθε ζημιά και ο οδηγός του δεύτερου σταμάτησε για να βοηθήσει τον συνάδελφό του. Από άγνωστη όμως αιτία λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού και έπεσε πάνω στους δύο άντρες, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να απεγκλωβίσει τους δύο άντρες και να πούμε ότι προανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί η τροχιά αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας. Μάλιστα, ένα ακόμα λοιπόν τραγικό περιστατικό. Εύα Στρατή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για την εξιχνίαση υπόθεση ανθρωποκτονίας ενός 46χρονου Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος στα ξημερώματα στο κέντρο της Κορίνθου. Στις 3 περίπου τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρός στη συμβολή των πεζοδρόμων Κύπρου και Περιάνδρου στο κέντρο της Κορίνθου. Ο 46χρονος, ο οποίος είχε. Μαχαιρωθεί βεβαίως στο θώρακα. Πολύ κοντά στη Σωρό βρέθηκε και το μαχαίρι με το οποίο έγινε το έγκλημα. Την προανάκριση και τις έρευνες διεξάγει η ασφάλεια Κορίνθου. Και να κλείσουμε με μια ευχάριστη είδηση. Μνήμες από το παρελθόν ξύπνησαν για ακόμα μια φορά τα μέλη της μεικτής χοροδίας Πύργου χθες το βράδυ. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, η μεικτή χοροδία αλλά και αρκετοί δημότες ξεκίνησαν τραγουδώντας από την πλατεία δικαστηρίων, περιδιάβηκαν τους δρόμους της πόλης και κατέληξαν στο Θέατρο Απόλλων. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η μεικτή χοροδία Πύργου ζωντάνεψε την πόλη με τις καντάδες της το βράδυ της Τρίτης. Ήταν μια διαφορετική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής που φέτος συνδυάστηκε και με τη μοναδική Πανσέλινο που ήρθε και τέριαξε στη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου. Έτσι, το ραντεβού κλείστηκε στην πλατεία δικαστηρίων στις 10 το βράδυ και ξεκίνησε με μεγάλη συμμετοχή η μελωδική αυτή βόλτα στις γειτονιές της πόλης. Η βραδιά της Πανσέλινου δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετική θεματική. Το φεγγαράκι κουβεντιάζω. Με μπροστάριδες τον πρόεδρο της μεικτής χοροδίας Τάσο Παυλίδη, τον Νίκο Μάστορα στην κιθάρα, τον Παύλο Αυγερόπουλο και τον Σάκη Αντωνόπουλο στο μπουζούκι και τον Φώτη Παπαθεοδόρο στο ακορντεόν, άνθρωποι κάθε ηλικίας γέμισαν με μουσικές και τραγούδια την πόλη. Δρομή όμορφη μέσα από τους πεζόδρομους του κέντρου, την κεντρική πλατεία, το επαρχείο, τη δημοτική αγορά, τη δεξαμενή και φινάλε στο Θέατρο Απόλλων. Όμορφες στιγμές και στάσεις της μελωδικής αυτής διαδρομής στην κεντρική πλατεία με τους θαμώνες των καφέ να θαυμάζουν το μουσικό αυτό σύνολο πέριξ της δημοτικής αγοράς και στην είσοδο του μουσείου όπου η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν εξαιρετική. Μία από τις όμορφες στιγμές σε αυτή τη μελωδική περιήγηση ήταν η συνάντηση της μεικτής χοροδίας με την ομάδα τραγουδιού της δεξαμενής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η εκπομπή 7 μέρες σινεμά με την Τερέζα Λόξα και στη συνέχεια ξένη ταινία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 τα μεσάνυχτα. Να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να πάσα στιγμή να ενημερώνεστε μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού στη διεύθυνση www.ioniantv.gr. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.
Like no other. Flawless, absolutely flawless.